5 λεπτά. Μάλιστα. Ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την ανάγνωση των ερωτήσεων. Από το λαμιακό τύπο. Κύριε Μαριά, η Ευρώπη ανησυχεί και φοβάται. Φοβάται και ανησυχεί για το μεταναστευτικό. Φοβάται και ανησυχεί για την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού και των άκρων. Εσείς πόσο αισιόδοξος είστε ότι σε 5 χρόνια από σήμερα θα μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθερα από χώρα σε χώρα σε όλη την Ευρώπη, έχοντας στις τσέπες μας ένα κοινό νόμισμα? Θα πω λοιπόν το εξής, ότι η ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πληγεί από τις αποφάσεις ορισμένων χωρών να αναστείλουν τη λειτουργία της Σέγγεν. Έτσι, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Δανία, Βέλγιο, ανά καιρούς έχουν αναστείλει την λειτουργία της Σέγγεν και απαιτούν διαβατήρια προκειμένου κάποιος να περάσει στην επικράτειά τους. Πολλές φορές επιβάλλουν καραντίνα, δηλαδή παράνομες, αν θέλετε, παρεμβάσεις, έλεγχο διαβατηρίων, ακόμη και Ελλήνων ευρωβουλευτών, στο αεροδρόμιο των Βρυξελών, χωρίς καν να περνάς από τους χώρους όπου υπάρχει ο τελωνιακός έλεγχος. Αυτά όλα έχουν καταγγελθεί από την πλευρά μας και θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν έχει παραπέμψει σε αυτές τις χώρες. Ναι. Από εκεί και πέρα, ναι. Άρνηση και η στόχευση για διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ευρωσκεπτικισμός είναι και οποιασδήποτε θεμητές, νόμιμες, δημοκρατικές αντιδράσεις των πολιτών, οι οποίοι δεν θέλουν ένα ενιαίο κουστούμι, θέλουν να υπάρχει ελευθερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ευελιξία και σεβασμός της εθνικής ταυτότητας. Στο βαθμό λοιπόν που εκφραστεί ένας υγιής ευρωσκεπτικισμός που αμφισβητεί το Διευθυντήριο των Βρυξελών, που αφισβητεί την τράπεζοκρατία, που θέλει περισσότερη δημοκρατία, που θέλει έλεγχο του Eurogroup, αλλά και του κυρίου Ντράγκη και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτά όλα, όπως καταλαβαίνετε,